Ο Μάρτιν Φρόστ είναι γνωστός για τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις. Η εκπομπή Μούζικα ταξίδεψε στην πατρίδα του, τη Στοκχόλμη, για να μας συστήσει το νέο project του χαρισματικού μουσικού, αλλά και για να μας αποκαλύψει πτυχές του ταλέντου του. I'm the type of musician who really wants to have a traditional... Είμαι το είδος του μουσικού που θέλει να έχει τη συμβατική του ζωή ως ερμηνευτής κλασικού κλαρινέτου και ως μαέστρος τώρα, αλλά είμαι αϊκίνητος και εύκολα βαριέμαι όλο το σύστημα της κλασικής μουσικής. Easily provoked by the whole system in the classical world. So after a while I want to... Μετά από λίγο θέλω να κουνήσω λίγο το σώμα μου. Το ίδιο ίσως θέλει και το κοινό. Όταν λοιπόν χορεύω με μεγάλη χαρά επιστρέφω μετά στον Μότσαρτ και σε κάθε είδος κλασικού ρεπερτορίου. Η μίξη αυτή μου αρέσει. Ζω με αυτές τις μαγικές μουσικές στιγμές στις συναυλίες. Παίρνω όμως και τρομερή ενέργεια συνθέτοντας πράγματα στο μυαλό μου. Τώρα θέτω όλα αυτά τα ερωτήματα. Πού πάμε τώρα, κοιτάμε προς το παρελθόν, φοβόμαστε το μέλλον. Φοβάμαι όμως ένα ακόμα πράγμα, ότι τα πάντα απονεκρώνονται πριν καν αρχίσουν να ζουν. Η κλασική μουσική είναι κάπως έτσι. Εδώ έχουμε την τέταρτη συμφωνία του Μπετόβεν και ακούγεται έτσι. Αν βγεις όμως λίγο έξω από το τέμπο, ο κόσμος θα σου πει μη το κάνεις. Θα είναι έτσι. Έτσι πρέπει να είναι το τέμπο. Είμαστε τόσο καλά εκπαιδευμένοι να το κάνουμε σωστά και τέλεια και έχουμε πέσει τόσο θύμα αυτής της κατάστασης, ώστε πολλές φορές μαθαίνουμε πράγματα χωρίς να παίρνουμε υπόψη τη δημιουργική μας φύση. Εννοώ ότι πρέπει να ρισκάρουμε, να κάνουμε κάτι λάθος. Είναι δύσκολο να αισθανθούμε την ελευθερία να συγκριθούμε με τους μουσικούς της jazz. Μετράς μέχρι το 4 και αισθάνεσαι πολύ ωραία. Μια φορά που έπαιξα με μουσικούς της jazz, εντυπωσιάστηκα με την χαλαρότητα με την οποία παίζουν.